4 Ιουνίου η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψηφίζει την έκθεση πρόεδρου της Τουρκίας, στην οποία ενέκρινε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Κύριε Φουρλά, μια έκθεση κατ' όνομα μόνο πρόεδρου, καθώς βρήθη ο πισοδρόμης από πλευράς Άγκυρας. Και είναι ένα ερώτημα εύλογο το οποίο μπορεί να έχει ο καθένας. Ποια η αξία αυτών των εκθέσεων? Βλέπουμε ότι η Άγκυρα την επιστρέφει κλειστή, αρνούμενη στις υποδείξεις τις οποίες δείχνουν οι Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Σύμβουλο δεν ασκούν προφανώς τις πιέσεις που πρέπει προκειμένου να φέρουν πιο κοντά στην Ευρωπή την Τουρκία. Και αν μου επιτρέπετε να προσθέσω, και ευχαριστώ για την πρόσκληση, ότι η Τουρκία εξακολουθεί να είναι, με όλα αυτά που περιγράψατε, ένα υποένταξη κράτους στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό κι αν είναι μια υποκρισία εκ μέρους όλων, η οποία θα πρέπει να αποδοθεί, όπως ακριβώς το λέω, σαν υποκριτική στάση της Ευρώπης απέναντι σε μια χώρα η οποία δεν έχει και το αποδεικνύει καθημερινά καμία σχέση με την ευρωπαϊκή οικογένεια, με τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Αυτή η έκθεση πρόοδου συζητήθηκε πάρα πολύ έντονα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στην οποία έχω την τιμή να είμαι μέλος. Ακούστηκαν πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την μη πρόοδο της Τουρκίας σε σχεδόν όλους τους τομείς. Να πάρουμε από το Κυπριακό, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο κράτος δικαίου, τα οποία νομίζω ότι μόνο βήματα προς τα πίσω κάνει η Τουρκία το τελευταίο διάστημα και κανένα βήμα πρόοδου. Και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει συνολικά όλους μας. Αυτό που επικρατεί και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια χρήσιμη χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τη Ρωσία, το Ουκρανικό, την Συρία. Γι' αυτό και κάνουν τα στραβά μάτια σε ό,τι αφορά την έκθεση πρόοδου, η οποία θα πρέπει να είναι καταπέλτης για την Τουρκία. Μια έκθεση η οποία, όπως είπατε, επιστρέφεται πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντί η Ευρωπαϊκή Ένωση να το λαμβάνει ως μια προσβολή η οποία θα πρέπει να απαντηθεί, κλείνει τα αυτιά και τα μάτια και αφήνει την Τουρκία στο απειρόβλητο και τον κύριο Ερντογάν να αλωνίζει στο ευρωπαϊκό πεδίο, κάνοντας ό,τι κάνει χωρίς καμία τιμωρία. Καθαρά διαδικαστικά η επόμενη ερώτηση. Το Κοινοβούλιο έχει την υποχρέωση να εκδίδει αυτές τις εκθέσεις για τον λόγο και μόνο ότι δεν έχει ανασταλεί επίσημα ακόμα η ενταξιακή πόρα της Τουρκίας. Γιατί επί της ουσίας δεν λέμε και κάτι καινούργιο, είναι νεκρή διαδικασία. Είναι μια νεκρή διαδικασία και αυτό που κάνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο με όλα αυτά που συμβαίνουν και τη στάση της Τουρκίας είναι να προσπαθούμε να πετσοκόψουμε οτιδήποτε κονδύλι φεύγει από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία προς την Τουρκία και αυτό το έχουμε πετύχει. Τα μόνα κονδύλια που λαμβάνει πλέον η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα κονδύλια για το μεταναστευτικό και κάποια κονδύλια για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Τίποτα δεν αφορά πλέον ως χρηματοδότηση της Τουρκίας από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για αυτό που λέμε την ενταξιακή της πορεία, η οποία ουσιαστικά δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φουρλά. Να είστε καλά. Δεύτερη εβδομάδα του κινηματογραφικού φεστιβάλ της